Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την βοήθεια που μας προσφέρετε. Ο στόχος μας λοιπόν και ο σκοπός μας είναι να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε χρήματα ώστε να θέσουμε σε λειτουργία έναν ξενώνα φιλοξενίας καρκινοπαθών και των συνοδών τους κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων και των ακτινοθεραπείων τους στην Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία δράση. Κάνουν παραστάσεις λοιπόν. Κάνανε ωραίο. Και πέρσι και το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεωργίου, μια παράσταση. Ο σύλλογος, θα μου επιτρέψετε, της ΕΔΕ σας, καρκινοπαθών της ΕΔΕ σας, έχει ιδρυθεί από το 2004. Mm-hmm. Αφενός μένει για να συσπηρώσει στους κόλπους του τους ανθρώπους που νοσούν από καρκίνο και αφετέρου για να ευαισθητοποιήσει εθελοντικά έναν μεγάλο όγκο ανθρώπων όπου θα υπηρετούμε τους στόχους και τη στοχοθέτηση κάθε φορά του συλλόγου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούνται πάρα πολλές δράσεις. Ένα κομμάτι του συλλόγου είναι οι φίλοι του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ένδεσας και Περιχώρων και η θεατρική ομάδα React, οι οποίοι έχουμε ιδρυθεί από το 2013 σαν ομάδα και κάθε χρόνο ετοιμάζουμε μία παράσταση όπου τα έσοδα της παράστασης μέχρι τώρα πηγαίνανε στη στοχοθέτηση που έβαζε κάθε φορά ο σύλλογος. Από πέρυσι που σκεφτήκαμε και οραματιστήκαμε και ονειρευτήκαμε την ίδρυση αυτού του ξενώνα, ταχθήκαμε ώστε τα μέλη της θεατρικής ομάδας, τα έσοδα των παραστάσεων που θα καταφέρνουμε να φέρνουμε, να πηγαίνουν για την συντήρηση, τη δημιουργία αφενός και τη συντήρηση του ξενώνα στην Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την προσπάθειά σας συμμετέχουν και άνθρωποι που έχουν νοσήσει από καρκίνο και έχουν βγει από αυτή την περιπέτεια. Τα μέλη της θεατρικής ομάδας είναι φίλοι του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Mm-hmm. Δεν είναι ασθενείς, δεν είναι νοσούντες. Mm-hmm. Ο κύριος κορμός του Συλλόγου είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει. Εφορμούμενοι λοιπόν εμείς από την ευαισθητοποίηση που μας δίνει η πρόεδρός μας, η κυρία Τριγωνάκη, mm-hmm. οραματιζόμαστε και κινούμαστε στο ρυθμό που παλέτει η καρδιά της. Και βέβαια ο Σύλλογος έχει πολύ πλούσια δράση. Ο μεγάλος σκοπός είναι να δημιουργηθεί αυτός ο ξενώνας για τους καρκινοπαθείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί νοσοκομείο υπάρχει. Στην Θεσσαλονίκη να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να ξεκουραστούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την θεραπεία τους. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ οδυνηρό. Δεν ξέρω αν έχετε την συγκυρία και εύχομαι να μην την έχετε ούτε ποτέ να χρειαστεί να την αντιμετωπίσετε. Η διάρκεια αυτή ψυχοσωματικά των θεραπείων είναι πάρα πολύ οδυνηρή. Οπότε έχουμε την αίσθηση και την ανάγκη και την επιθυμία να καλύψουμε ένα βιωτικό πράγμα, μια τεχνική λεπτομέρεια, ένα πρακτικό ζήτημα, ώστε ο άνθρωπος με το που τελειώσει την θεραπεία του να έχει ένα κρεβάτι να ξαπλώσει, να ηρεμήσει 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες, μία μέρα, 2 μέρες. Και με ησυχία και με ηρεμία, αφού ανακτήσει τις δυνάμεις του, να επανέλθει στην βάση του και στην οικογένειά του. Οι πρόβες είναι πολύ ωραίες, είναι πολύμινες. Δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ εθελοντές, έτσι, μη επαγγελματίες ηθοποιοί, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της κυρίας Γεωργίου. Η προηγούμενη παράσταση πήγε εξαιρετικά καλά. Περίπου 2.000 εισιτήρια κόψατε από ό,τι ξέρω. Η προηγούμενη παράσταση που ανεβάσαμε στην πόλη της Έδεσας, στο υπαίθριο θέατρο της Γαβαλιώτισσας, μιλάμε πάλι για το μεγάλο μας τσίρκο, πήγε πάρα πολύ καλά, πήγε ανέλπιστα καλά. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι το να ευαισθητοποιηθεί μια ομάδα πληθυσμού από ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν, ζουν, εργάζονται, δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο είναι σχετικά εύκολο. Το στοίχημα για εμάς είναι να καταφέρουμε να κοινοποιήσουμε το μήνυμά μας, την επιθυμία μας και τον στόχο μας σε μια ευρύτερη περιοχή. Εγώ αυτό που θέλω να σας βεβαιώσω είναι ότι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα είναι άρτιο. Ευλογώντας τα γένια μου, θα πω ότι η συγκεκριμένη παράσταση δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μια επαγγελματική δουλειά. Σε αυτό βέβαια συντέλεσαν ότι μαέστροι αυτή τη προσπάθεια είναι το και συνεργάτη, είναι και το νέο δίο τη ΕΔΕΣ με τον Κωνσταντίνο τον Πουσοκώστο, ο οποίο έκανε την ενορχίστρωση και με τι δικέ μου σκηνοθετικέ οδηγίε. Μην ξεχάσω να παραλείψω να αναφερθώ στο διπεθέτη Βέρεια, που έχει αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια και μα έχει παραχωρήσει τα κοστούμια τη παράσταση που χρειαστήκαν, και βεβαίω το κοινωνικό πρόσωπο του κ. Αναστασάκη, του μέχρι πρώτην ως καλλιτεχνικού διευθυντή, ο οποίος σας παραχωρεί το χώρο του Βασιλικού. Το Βασιλικό Θεάτρο. Πείτε μας λίγο, 18 του μήνα, 7.30 ώρα, είναι όσοι μας ακούσουν. 18 Νοεμβρίου, Δευτέρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Βασιλικό Θέατρο,
Θέλουμε και στοχεύουμε να το γεμίσουμε, θέλουμε και στοχεύουμε να έχουμε όλους σας βοηθούς και συνειδητοπόρους σε αυτό το ταξίδι και στο όραμα που έχουμε. Και πριν τη Θεσσαλονίκη, μια στάση 13 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στην Αντωνιάδιο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στη Βέρεια, στις 7:30 το απόγευμα. Θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε σίγουροι ότι η παράσταση θα είναι εξαιρετική και πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάμε στην ουσία του πράγματος. Λοιπόν, και να υπάρχουν και καλλιτεχνικές ατέλειες όταν γίνεται μια παράσταση για αυτό το σκοπό. Δεν υπάρχει κανένα όλα θέμα, για όνομα του Θεού. Ο σκοπός μετράει και η διάθεση των ανθρώπων. Και άμα μου επιτρέπετε μια τελευταία κουβέντα, το αγαπημένο μου μότο για αυτήν την προσπάθεια είναι το του Ελίτη, το τέλος σας ένιωσα και ασπά να με έλεγαν τρελό, πως από ένα τίποτα γίνεται παράδεισος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γεωργίου, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.